Βρισκόμαστε στο Παπάς Innovation Center και μαζί μας έχουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Παπά. Πείτε μας μερικά λόγια για την ιστορία και το προφίλ της εταιρείας σας που είναι αμιγώς ελληνική. Η εταιρεία Παπάς Αναλογιστήρες ιδρύθηκε το 1979 από τον κύριο Στάθη Παπά. Δραστηριοποιείται στον κλάδο των αναλογιστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων, παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Από την ημερομηνία ουσιαστικά της ίδρυσής της μέχρι και σήμερα παρουσιάζει μια έντονα ανωδική πορεία. Σίγουρα σημείο αναφοράς αποτελεί αυτό εδώ που και εσείς βλέπετε το 2013, οπότε και εγκαινιάσαμε το πρότυπο κέντρο έρευνας και καινοτομίας για αναλογιστήρες, το Παπάς Innovation Center, συνολικής έκτασης 5.600 τετραγωνικών μέτρων. Σήμερα παραμένουμε μια αμιγώς ελληνική, υγιής, και θέλω να το τονίσω αυτό, οικογενειακή επιχείρηση. Απασχολούμε περισσότερα από 120 άτομα προσωπικό. Κατέχουμε στην ελληνική αγορά μια ιδιαίτερα σημαντική θέση, ενώ θα έλεγα ότι είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι κινούνται καθημερινά με αναλογιστήρες Παπάς σε περισσότερες από 10 χώρες. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία. Ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση? Ήδη από το 2008 έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, απαρτιζόμενο από Έλληνες μηχανικούς, με κύριο όραμά μας να αναπτύξουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα απαντούν σε πραγματικές ανάγκες και θα παρέχουν στον τελικό επιβάτη προηγούμενη ασφάλεια. Αποτέλεσμα του οράματος αυτού και της πίστης στην καινοτομία ήταν ουσιαστικά η δημιουργία του πρότυπου κέντρου έρευνας και καινοτομίας, του Παπάς Innovation Center που βρισκόμαστε σήμερα. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το πρότυπο κέντρο αναλογιστήρων, στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και πώς λειτουργεί στην πράξη? Θέλαμε να εγκαινιάσουμε και να δημιουργήσουμε ένα hub καινοτομίας που θα αναγκάσει τον επισκέπτη να αναγνωρίσει ότι υπάρχει τελικά και μια άλλη Ελλάδα. Το έχει ως αποτέλεσμα σήμερα το Παπάς Innovation Center να στεγάζει τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης εταιρείας μας, σύγχρονα εργαστηριακά μέσα και υλικοτεχνική υποδομή και προηγουμένους χώρους παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου. Πώς λειτουργεί στην πράξη όμως? Το αποτέλεσμα όλου αυτού του κέντρου καινοτομίας και των προσπαθειών που έχει καταβάλει η εταιρεία ήταν να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε στο 100% από Έλληνες μηχανικούς μία νέα σειρά αναλογιστήρων, τη σειρά αναλογιστήρων πρώτων, η οποία διατίθεται ήδη σε περισσότερες από 10 χώρες του εξωτερικού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σειράς πρώτων και ποιο το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα? Σήμερα ένας τεχνικός ουσιαστικά που θέλει να εγκαταστήσει έναν αναλογιστήρα, τι κάνει? Προμηθεύεται κάποια εξαρτήματα, ένα σύνολο από εξαρτήματα από διάφορες βιομηχανίες ή από κάποιους εισαγωγείς, εναποθέτει όλα αυτά τα εξαρτήματα στο χώρο ενός εργοταξίου και προσπαθεί ο ίδιος να τα συναρμολογήσει με τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε να παραδώσει έναν ασφαλή αναλογιστήρα για χρήση στον τελικό πελάτη. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι τόσο οι συνθήκες του εργοταξίου δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν την ποιότητα την οποία θα επιθυμούσαμε. Η ρηξικέλευθη διαφοροποίηση της εταιρείας μας, ουσιαστικά έναντι αυτή της κοινής πρακτικής, ήταν η ένταξη της modular σχεδίασης αναεξάρτημα. Σκεφτείτε ουσιαστικά ένα τουβλάκι από ένα Lego. Και παράλληλα η προσυναρμολόγηση όλων αυτών των επιμέρους εξαρτημάτων στο Παπάς Innovation Center. Με αυτόν τον τρόπο κατορθώνουμε ουσιαστικά να εξασφαλίζουμε ότι ελέγχουμε καθολικά το αναλογιστήρα, ελέγχουμε το κάθε εξάρτημα ξεχωριστά ότι είναι σε καλή λειτουργία, αλλά παράλληλα ελέγχουμε και πόσο ασφαλής είναι η συμβατότητα και η συλλειτουργία των εξαρτημάτων μεταξύ τους. Με λίγα λόγια, τα μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δίνουμε στον εγκαταστάτη του αναλογιστήρα είναι ότι ακόμα και αν είναι η κατάρτισή του δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, του διασφαλίζουμε ότι θα βάλει με απόλυτη ασφάλεια για τον ίδιο και για τον επιβάτη ένα αναλογιστήρα εύκολα, γρήγορα, χωρίς λάθη και μάλιστα σε χρόνο λιγότερο κατά 20% τουλάχιστον από ότι να εγκαθιστούσε έναν συμβατικό αναλογιστήρα. Με ποιες χώρες του εξωτερικού έχετε αναπτύξει συνεργασίες? Σήμερα η Παπάς Elevators έχει ήδη διεισδύσει σε περισσότερες από 10 χώρες, πολλές εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα όριμες αγορές, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, οι Αραβικές χώρες, κυρίως απευθυνόμενοι σε εταιρείες εγκατάστασης αναλογιστήρων. Ήδη όμως, από το 2012, είχαμε ιδρύσει την πρώτη θυγατρική μας στο εξωτερικό, την Παπάς Ascensor, με σκοπό να παρέχουμε καθετοποιημένες υπηρεσίες σε Αλβανία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ποια είναι η ανταπόκριση των ξένων πελατών σας? Παρατηρώ ότι σέβονται πάρα πολύ τους Έλληνες μηχανικούς,
Και επίσης μας δείχνουν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και για το προϊόν μας. Το σέβονται πάρα πολύ. Ενδεικτικά, έτσι, έχει νόημα να σας αναφέρω μία, αν μου επιτραπεί έκφραση, ένα σχόλιο, μία ατάκα που είπε ένας εν δυνάμει συνεργάτης, που σήμερα είναι και συνεργάτης εταιρείας μας, όταν μας γνώρισε. Και χωρίς ακόμα να έχουν ξεκινήσει συνεργασία, να έχει πάρει ούτε έναν ελεγκιστήρα, επίμονα ζητούσε να πάρει στη χώρα που δραστηριοποιείται την αποκλειστικότητα της διάθεσης της σειράς πρώτων. Σαφέστατα, η θέση μας είναι ότι πρώτα πρέπει να γνωριστούμε καλά, να βάλει κάποιους αναλυτικιστήρες, να τον εκπαιδεύσουμε, να δούμε ακριβώς πώς κινούμαστε και αυτό να γίνει σε μια δεύτερη φάση. Ο ίδιος επέμενε έντονα. Και όταν έτσι τον ρώτησα για ποιο λόγο τόση έντονη επιμονή, δηλαδή να ξεκινήσουμε ακόμα, δεν έχουμε γνωριστεί καλά-καλά, μου έδωσε μια έτσι άμεση και πολύ αφοπλιστική απάντηση. Μου λέει ότι βλέποντας τον τρόπο που σκέφτεστε, και βλέποντας τις καινοτομίες που έχετε αναπτύξει, που αύριο το πρωί θα κάνουν τη ζωή μου και τη δουλειά μου καλύτερη, ποιος δεν θα ήθελε γρήγορα να κατοχυρώσει πρώτος την Apple για τη χώρα του? Ποιες είναι λοιπόν οι προβλέψεις οι δικές σας? Για το κομμάτι ειδικά των εξαγωγών, στο οποίο συζητήσαμε και τη συνεισφορά του κέντρου καινοτομίας στον εξαγωγικό προσανατολισμό μας, έχω να αναφέρω ότι το 2014 τριπλασιάσαμε το τζίρο εξαγωγών έναντι του 2013. Για το 2015 προβλέπουμε αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης στις πωλήσεις του εξωτερικού, αισιοδοξώντας ότι στο τέλος του 2015 ο τζίρος του εξωτερικού θα αποτελεί περίπου το 25% του συνόλου των πωλήσεων της εταιρείας. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε συνοπτικά τι σημαίνει για σας το Papas Innovation Center. Θα έλεγα ότι είναι a place for dreamers and doers. Ένας χώρος που μπορούμε να κάνουμε πράξη τα οράματα και τα όνειρά μας και μάλιστα στην Ελλάδα.